Και ενώ η προκλητικότητα των Τούρκων συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα, στην περιοχή των Ημείων για μία ακόμη φορά, καλύμνοι ψαράδες κατέγραψαν εικόνες που δείχνουν σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής να παρενοχλούν τα ελληνικά αλλιευτικά, περνώντας μάλιστα από κοντά τους με μεγάλη ταχύτητα και τις σιρήνες στη διαπασόν. Αυτές τις εικόνες κατέγραψαν ψαράδες του αλλιευτικού καπετάν Αριστίδης πριν από 4 ημέρες στα Ήμια. Σιρήνες, επικίνδυνη ελιγμή, προκλητικές και θρασείς ενέργειες που φλερτάρουν με θερμό επεισόδιο. Δύο ακτεωροί του τουρκικού λιμενικού προσπαθούν να εμποδίσουν με κάθε τρόπο τους καλλίνους ψαράδες να ρίξουν τα παραγάδια τους στα ελληνικά νερά. Τουρκαλάδες! Τουρκαλάδες! Κάνουν κύκλους και περνούν συνεχώς μια ανάσα από τα δύο αλλιευτικά που βρίσκονται στην περιοχή. Προσπαθούν με τα απόνερα να τους απομακρύνουν. Είναι δύο καΐκια από την Κάλυμνο, μία ακτεωρός δική μας και δύο τουρκικές. Πηγαίνουν γύρω-γύρω, τους παρενοχλούν, τους κόβουν παραγάδια και τέτοια. Αυτό γίνεται συνέχεια. Κάθε μέρα γίνεται αυτό. Ζώα, ζώα, τουρκαλάδες. Φυτά, φυτά. Το επεισόδιο παρακολουθεί και σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής που φτάνει εσπευσμένα. Αυτοί καλά κάνουν τη δουλειά τους. Αντιδρούμε εμείς όπως μπορούμε με τις δικές μας δυνάμεις. Σαν ψαράδες. Σαν κράτος τι κάνουν. Οι Έλληνες ψαράδες διατηρούν την ψυχραιμία τους. Αγνοούν τα τουρκικά τελίκια και δεν απαντούν στις πέρα από κάθε όριο και κανόνα προκλήσεις που έχουν ως στόχο την καταστροφή των αλλιευτικών εργαλείων τους. Δεν απομακρύνονται, φυλάττουν σύνορα και το ξέρουν. Δεν τους υπολογίζομαι εκεί πέρα. Το θέμα είναι ότι αυτοί είναι πλεισμένοι και κάνουν ενοχλήσεις άσχημα. Μπορεί να μας τρακάρουν κι όλα, τρακάρουν τα κακιά. Τα κακιά και είναι μικρά, είναι 10-12 μέτρα σκάφη, δεν είναι παραπάνω. Στην περιοχή διεξάγεται ο ετήσιος άγραφος πόλεμος της Τσιπούρας μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων ψαράδων. Οι δύο κουκίδες στο χάρτη του Ανατολικού Αιγαίου στοιχιώνουν πάντα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ως μια περώνη χειροβομβίδας που μπορεί να τεινάξει τα πάντα στον αέρα, οδηγώντας σε ολέθριους δρόμους στις δύο χώρες.